Θεούμε, κύριε Πρόεδρε, να πω δύο λόγια. Εδεσιμολογιότατε πατέρα Χαράλαμπε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιερής Πόλεως του Ορχομενού, κυρίες και κύριοι. Από την πρωτεύουσα και καρδιά της Μακεδονίας, την πόλη... την πόλη του Μυροβλήτη Αγίου Δημητρίου, μεταφέρω ευχές, ευχαριστίες και καλή επιτυχία στον Λαογραφικό Όμιλο Ορχομενού και να μας προσκαλέσει και στα 100 του χρόνια. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να έζησα λίγα χρόνια εδώ στην πόλη σας, στην Ιερή Πόλη του Ορχομενού, αισθάνομαι όμως πολύ ορχομένος, ίσως περισσότερο και από όλους εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Λαογραφικό Όμιλο Ορχομενού που μας προσκάλεσε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, για να θυμάστε το πέρασμά μας από αυτόν τον όμορφο τόπο, επιτρέψτε μου ένα δωράκι που φέραμε για σας. Και φέραμε, θα μου πείτε, τι θα μπορούσαμε να φέρουμε. Φέραμε ένα κομμάτι από την καρδιά μας που είναι η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία. Ένα πίνακα, μια γραβούρα. Το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας Φράγκης, το οποίο έχουν καταργήσει, σε φωτογραφία του 1906 και ένα κάδρο με τον όρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε 4 γλώσσες και εγώ κρατώ από τον όρκο μια φράση: να κυβερνούν, να διοικούν οι άξιοι ανεξαρτήτως φυλής. Μπράβο! Και κάποια βιβλία για να κοσμούν και να πλαισιώνουν τη βιβλιοθήκη σας που αναφέρονται στη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη.